One, two, three, four. La 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 la. Ενώ θα θέλαμε αυτή η συνέντευξη να έχει προετοιμαστεί πολύ κατάλληλα, να γίνει έτσι επίσημα, έχουμε καλό υλικό. Μας βρήκατε σε μια φάση που δεν είμαστε τόσο προετοιμασμένοι, αλλά πιστεύω μαζί σας θα τα καταφέρουμε, κάτι θα γίνει. Θα κάνουμε μια ωραία συζήτηση. Πολυξένη, είμαι ο Κώστας Πασχαλίδης, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας και είναι μεγάλη τιμική συγκίνηση για μένα. Πείτε μου τι θέλετε να μάθετε. Ωραία, ας μας πείτε αρχικά. Το επάγγελμά σας και άμα αυτό που κάνετε σχετίζεται με αυτό που κάνετε στο φεστιβάλ. Οπότε θα σοβαρευτώ έτσι. Κυρίες και κύριοι, αυτό που κάνω στη ζωή μου δεν έχει καμία σχέση με αυτό που κάνω στο φεστιβάλ, γι' αυτό έρχομαι στο φεστιβάλ. Κανονικά είμαι αρχαιολόγος, δουλεύω στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στην Αθήνα. Με ενδιαφέρουν οι αρχαιότητες, εξυπηρετώ τους επισκέπτες και τους ερευνητές. Είμαι και σε μία ανασκαφή. Αλλά στο Φεστιβάλ Ολυμπίας δεν είναι τίποτα από όλα αυτά και αυτό έχει σημασία. Γιατί εδώ βλέπω όλες τις ταινίες του χρόνου μαζεμένες, ποτέ δεν θα βλέπα 30 ταινίες στη ζωή μου. Και τις βλέπω σε 8 μέρες εδώ. Και είναι και πολύ ωραίες ταινίες. Ναι, επίσης είναι ένα κλίμα πολύ, όχι απλά θηλυκό, είναι ένα κλίμα οικογενειακό. Δηλαδή είμαστε. Δεν μπορείτε να δείτε έξω από την κάμερα, γιατί εδώ στο backstage υπάρχουν φίλοι. Και είναι κάτι που περιμένω όλο τον χρόνο. Να γίνει ξανά. Και εμείς θα περιμένουμε όλο τον χρόνο. Πιο συγκεκριμένα, τι κάνετε εδώ πέρα στο φεστιβάλ μας, ποια είναι η θέση σας? Λοιπόν, η δουλειά μου είναι η δουλειά του γραμματέα της Διεθνούς Κριτικής Επιτροπής. Για την ακρίβεια, της Κριτικής Επιτροπής που αποφασίζει τις ταινίες μυθοπλασίας. Γιατί υπάρχει άλλη μία Διεθνής Κριτική Επιτροπή, εκείνη του Kids and Dogs. Είναι δύο. Ας πούμε, η επιτροπή που προσέχω και εργάζομαι μαζί τους, έχει ορισμένες ανάγκες. Πρώτα απ' όλα να παρακολουθούν τις ταινίες. Είναι λάθος του γραμματέα αν λείπει μέλος της επιτροπής. Φανταστείτε. Πώς θα βγουν τα αποτελέσματα, πώς θα συζητήσουν για τις ταινίες. Αν μου κοιμηθεί την ώρα της παράστασης, την ώρα της προβολής, να τον ξυπνήσω διακριτικά. Συγγνώμη, ξυπνήστε. It's your job. Επίσης, πρέπει να τους διευκολύνω στις συζητήσεις τους αλλά και στην καθημερινότητά τους. Δηλαδή να μην αναζητούν που θα φάνε ή που είναι το ξενοδοχείο για να κοιμηθούν, αυτά πρέπει να είναι λυμένα για να ασχοληθούν σωστά με τη δουλειά τους, την υπόλοιπη. Με άλλα λόγια, το φεστιβάλ έχει αναθέσει σε ανθρώπους, εγώ είμαι ένας, η Αδαμαντία είναι άλλος ένας και άλλοι φίλοι, τη διευκόλυνση της εργασίας πολύ πολύ συγκεκριμένων ανθρώπων, αυτών που θα δώσουν τα βραβεία. Τέλειο, πολύ σημαντικός λοιπόν ο ρόλος σας εδώ πέρα. Πόσο σημαντικό είναι το φεστιβάλ για τους νέους και τι τους προσφέρει και βλέπετε απήχηση? Λοιπόν, αυτό που μου αρέσει και διακρίνω τούτο το φεστιβάλ είναι ότι γίνεται για παιδιά και νέους, αλλά συμβαίνει να είναι αναμειγμένοι οι νέοι άνθρωποι σε όλα τα στάδια του φεστιβάλ, όπως σημαίνει τώρα που μιλάμε και δεν εννοώ εμένα. Δηλαδή, είναι γεμάτες οι αίθουσες. Με νέο κοινό. Φαντάζομαι ότι δεν είναι ποτέ ίδιοι άνθρωποι. Και από ό,τι καταλαβαίνω, εκτός από τις ώρες των προβολών, γίνονται χίλια πράγματα που αφορούν τους νέους ανθρώπους. Δηλαδή, μόνο το ζυζάνιο νιούς να δει κανείς, καταλαβαίνει ότι το πρώτο λόγο τον έχουν οι νέοι άνθρωποι. Από την άλλη, τώρα. Αλλά ας μην το βαρύνουμε. Πάμε σε μια πιο εύκολη ερώτηση. Με τα χρόνια βλέπετε εξέλιξη στο φεστιβάλ? Καλή ερώτηση. Εγώ έχω την εντύπωση ότι από ένα σημείο και μετά το φεστιβάλ είναι πλήρες, έχει πάρα πολλά πράγματα και δεν χρειάζεται να γίνει κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να γίνει καλύτερο. Χρειάζεται να διατηρήσει όλες αυτές τις δραστηριότητες και όλο τον ανοιχτό του χαρακτήρα. Και το κάνει εδώ και πολλά χρόνια χωρίς να αλλάζει πολύ.
Οργανωτικά μπορεί κανείς να δει διάφορες εξελίξεις. Αλλά ήδη εδώ και 10 χρόνια τουλάχιστον είναι ένα πολύ μεγάλο φεστιβάλ. Εγώ δηλαδή δεν βλέπω αυτό ούτε να μειώνεται ούτε να αλλάζει και έτσι πρέπει. Πότε ήρθατε στο φεστιβάλ για πρώτη φορά και πώς έγινε αυτό? Την πρώτη φορά που ήρθα δεν μιλούσε κανείς στο πληθυντικό, για παράδειγμα. Ήταν πριν από 20 χρόνια και ήταν το τρίτο φεστιβάλ, δηλαδή το 2000. Εντάξει. Ίσα που είχαμε περάσει τον αιώνα. Και όντως από τότε είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Ήταν από τότε πολύ δυναμικό, πολύ χαρούμενο, πολύ επιτυχημένο, γεμάτο με νέους ανθρώπους, αλλά δεν είχε τόσο πολλά διαφορετικά και παράλληλα πράγματα όπως έχει τώρα. Έχει όντως αλλάξει πολύ από τα πρώτα χρόνια. Στο καλό ή στο κακό? Στο καλό. Είναι μεγαλύτερο, έχει πιο πολύ κόσμο, είναι πιο ενθουσιώδες, έχει πιο πολλούς νέους ανθρώπους. Ναι, είναι προς το καλό, σίγουρα. Αλλά ένα πράγμα, και δεν ξέρω αν με ενδιαφέρει να το πω, αλλά κόφτα το στο κοντά στην τελική. Ένα πράγμα που μου άρεσε πάντα από την πρώτη στιγμή είναι ότι ποτέ δεν είχε ένα ύφος. Είμαστε επαγγελματίες και είμαστε τηλεόραση. Θα μιλάμε με φωτογένεια και θα τα κόβουμε όλα τέλεια. Θα έχουμε πλάτα και θα έχουμε το ένα κάδρο δίπλα στο άλλο. Δηλαδή, ακόμα και οι τελετές έναρξης και λήξης έχουν λίγο από την αθωότητα της σχολικής γιορτής, ας πούμε. Και όχι του τηλεοπτικού στούντιο, τέλειας εκπομπής. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Αυτό είναι επειδή έτσι θέλουν να είναι. Δεν γίνεται κάτι για να πάρει Όσκαρ. Ούτε για να χτυπήσει, ας πούμε, την τελειότητα του επαγγελματισμού. Είναι κάτι από τα παιδιά για τα παιδιά και έχει πολύ σημασία να γίνεται με τους όρους του μη επαγγελματισμού, των νέων ανθρώπων. Αυτό που θα λέγαμε σχολική γιορτή. Σε άλλη περίπτωση θα ήταν, μελάτε να δείτε κάτι που κάναμε για εσάς. Είναι, κάντε κάτι μαζί μας ή μόνοι σας. Αυτό που κάνετε τώρα, ας πούμε. Εντάξει, και εμείς αυτό θέλουμε να παραμένει έτσι χαρούμενο και αθώο. Τι περιμένετε από το φετινό φεστιβάλ, κάτι λίγο πιο διαφορετικό ίσως από τις άλλες χρονιές? Δεν ξέρω ποια είναι η σωστή απάντηση. Εγώ πάντως περιμένω να είναι όπως τα φεστιβάλ που ξέρω και ο λόγος που τα αγαπώ. Δηλαδή, δεν θέλω να γίνει κάτι άλλο από αυτό που γίνεται πάντα και που είναι θαυμάσιο. Εντάξει, μας αρκεί και αυτή η απάντηση. Δηλαδή είναι. Και επίσης αυτό που μου αρέσει είναι ότι βλέπω πάντα καινούργια παιδιά. Δηλαδή αυτοί που μένουν οι ίδιοι είναι αυτοί που μεγαλώνουν. Τα παιδιά πάντα καινούργια. Βεβαίως υπάρχουν παιδιά που έρχονται πολλά χρόνια. Αλλά πάντα έρχονται καινούργια πρόσωπα και καινούργιες φυσιογνωμίες που δεν τα έχεις προσέξει πριν. Και λες, αρέσει, συνεχίζει να αρέσει, να προσελκύει και να υπάρχει καλός λόγος να γίνεται. Έτσι λέω. Α, τώρα, ένα πράγμα το οποίο θα μ' άρεσε πάρα πολύ ήταν να είχε συμβεί αυτό όταν ήμουν 15 χρονών. Και να ήμουν στην πόλη που συμβαίνει. Δεν είχα τέτοια ευκαιρία. Δηλαδή, ήρθα από την αρχή ως, ας πούμε, από την πλευρά του εργαζόμενου. Δεν ξέρω πώς είναι να μεγαλώνεις με ένα φεστιβάλ τέτοιο και κάθε χρόνο να συναντάς τους φίλους σου και να κάνεις όλο αυτό το πράγμα με την άδεια των γονιών σου και των καθηγητών που δεν ανακατεύονται. Είναι πολύ ωραίο πράγμα αυτό που σας συμβαίνει και δεν συμβαίνει σε όλα τα παιδιά. Οπότε, για πράγμα. Εννοείται. Και εμείς θα ευχόμαστε βασικά να κρατούσε και παραπάνω. Σωστά. Πρώτη φορά που ήρθατε στο φεστιβάλ, ήρθατε ως γραμματέας της εκπομπής? Λοιπόν, όχι, αυτό έγινε τη δεύτερη χρονιά. Την πρώτη χρονιά ήρθα στην ομάδα υποτιτλισμού. Ήμουν εκεί πάνω, στον εξώστη, με ένα λάπτοπ αρχαίο, το 2000. Και πατούσα κουμπάκια την ώρα που έπαιζε ταινία και έβλεπα τους αγγλικούς υποτίτλους και έπρεπε να πατάω τους ελληνικούς. Και επειδή μόλις είχα μάθει πώς γίνεται αυτό το πράγμα, δεν ούτε είχα σπουδάσει μετάφραση και τέτοια πράγματα, μια φίλη μου είπε, που διευθύνει τη μετάφραση και εσύ και τώρα. Η αλήθεια είναι ότι έκανα και λάθη. Δηλαδή, φεύγανε και ταινίες που δεν ακολουθούσαν. Τότε τα πρώτα χρόνια το κάναμε ακόμα. Δηλαδή, μας φεύγανε υπότιτλοι από κάτω, βέβαια δεν γκρινιάζανε. Όλοι ξέρανε ότι και αυτό είναι μέσα στο Ναιβιτέ. Και μια φορά ήταν μια ταινία σουηδική, Τζατζίκι ήταν ο τίτλος. Ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία. Είχε γυριστεί στην Κρήτη, σουηδική ταινία στην Κρήτη. Μόλις είχα γυρίσει από ανασκαφή στο σημείο που είχε γίνει το γύρισμα, δεν το είχα προλάβει το γύρισμα. Την είδα για πρώτη φορά εκείνη την ώρα και ενώ ήταν εύκολη, μετά σάστησα. Και βλέπα και λέω, μου το ξέρω αυτό το πράγμα, το ξέρω και έχασα τους υπότιτλους, τους καταλαβαίνεις, μετά εντάξει, και τους έτρεχα. Για να λέει έτσι, ήταν όλοι διαβάζαν έτσι, αλλά εντάξει, το προλάβανε.
Μετά για κάποιο λόγο δεν με διώξανε με τις κλωτσίες μου. Μου είπε: καλώς εσύ, αλλά πώς να κάνεις την άλλη δουλειά, πήρα προαγωγή. Αλλά στην υπάρχει αυτό δεν είσαι. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα και μας τα είπατε έτσι ωραία. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ, Ξένη. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Και ήταν έτσι πολύ ωραία συζήτηση. Γιατί ξέρετε, άλλες φορές είναι πολύ πιο σοβαρό. Ενώ εντάξει. Να κάνουμε έτσι. Το ευχαριστήθηκα. Δηλαδή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αυσία. Έτσι δεν είναι. Λα λα λα. Λα λα λα.